Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μείωση του αφορολόγητου του ορίου από τα 8.636 ευρώ που ανέρχεται σήμερα στα 5.900 από το 2019 με στόχο την εξοικονόμηση 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ και την μείωση των ανώτατων συντελεστών φορολογίας εισοδήματος ζητούν από την κυβέρνηση οι δανειστές. Όσο μεγαλύτερο είναι το ψαλίδισμα των συντελεστών που σήμερα εκτείνονται από 22-45%, τόσο πιο μικρό θα είναι το αφορολόγητο όριο. Στο συμπέρασμα ότι η φτώχεια στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 40% από το 2008 μέχρι και το 2015, κατέληξαν επιστήμονες του Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας της Κολωνίας. Σύμφωνα με την έρευνα την οποία διεξήγαγαν, δεν αρκεί να μετρά κανείς αποκλειστικά το χαμηλό εισόδημα για να καταλήξει σε συμπεράσματα, αλλά όπως προτείνουν, πρέπει να λαμβάνονται και άλλες παράμετροι όπως οι στερήσεις υλικών αγαθών, το χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, η υποαπασχόληση και οι περιορισμοί στην υγειονομική περίθαλψη. Μεγάλος χαμένος η Ελλάδα με την Ιρλανδία και την Κύπρο να ακολουθούν με μια αύξηση της φτώχειας κατά 28%. Όλο και μεγαλύτερο μερίδιο κλέβουν χρόνο με το χρόνο τα προϊόντα Μαϊμού από την νόμιμη αγορά των smartphones. Μόνο το 2016 πουλήθηκαν 184 εκατομμύρια smartphones, λιγότερα από εκείνα που πουλήθηκαν από την νόμιμη βιομηχανία το 2015. Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στην πρώτη τριάδα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα υψηλότερα ποσοστά παραποιημένων και Μαϊμού, καθώς το ποσοστό φτάνει στο 16,9%. Τοτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίασης με το Γενικό Δίκτυο Μόνα κυμαίνεται σε 654,01 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 0,33%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις, στο insider.gr.